το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό τείχος. Είναι ανάλογα με το με ποια χώρα μιλάς, με ποιον αξιωματούχο μιλάς, από ποια πολιτική παράταξη προέρχεται ο καθένας. Δηλαδή, άλλου είδους προβλήματα έχουν οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές που βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του κατά κάποιο τρόπο τους δείχνει ότι η ταύτισή τους με τη δεξιά είναι καταστροφική. Άλλη αντίδραση έχουν κυβερνήσεις και αξιωματούχοι που είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είχαν σημαία την πολιτική η οποία απορρίπτεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κάποιοι ο κύριος Σόιμπλε το έχει πάρει όλο αυτό το πράγμα πάνω του. Εντάξει, τώρα δεν είναι και πολύ δικαίωμα η κουβέντα, γιατί εσύ είσαι και στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής και μάλιστα με παραλίγο δεν μπήκες κιόλας, αλλά καταλαβαίνεις ότι πέραν της δημοσιογραφικής ιδιότητας θα πρέπει να κουβεντιάσουμε λιγάκι και τα πολιτικά θέματα σε επίπεδο εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν το πρώτο είναι πού νομίζω θα φτάσουμε, δηλαδή αν θα πέσει ξύλο, ανεξάρτητα με έρχεται ο Σόιμπλε από το ΕΛΚ ή όχι, αυτό είναι δευτερεύον. Γιατί κατά τη γνώμη μου και ο Σαπέν άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, για παράδειγμα. Ο Λαντ, πολύ σαφές αυτό που είπε. Ο Ντάισερμπλουμ το ίδιο τελικά. Όλοι και ο Ρέντσι ακόμα στην Ευρωζώνη παραπέμπουν, στο Euro που παραπέμπουν. Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτού είναι, αν πιστεύω θα πέσει ξύλο, αυτό είναι το ένα, όχι, πολιτικά ξύλο, εννοούμε. Ξύλο δηλαδή, δεν θα πέσει. Αυτά είναι διερευνητικά εν ώψη της μεγάλης διαπραγμάτευσης. Ωραία, αλλά το δεύτερο εσύ, που είναι πιο σοβαρό ερώτημα κατά τη γνώμη μου. Εσύ από την ρητορική όπως έχει διαμορφωθεί πλέον από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη. Κυρίως τον κύριο Τσίπρα όμως. Ναι. Είσαι ικανοποιημένος συγκριτικά με την προεκλογική ρητορική που ακολούθησε. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, κάνουμε αυτά τα οποία λέγαμε. Να ολοκληρώσω λιγάκι το ερώτημα, να μου απαντήσει συνολικά. Ναι. Το θέμα είναι αν η Τρόικα θα πάψει να υφίσταται ή αν θα ονομαστεί κάπως αλλιώς. Θα γίνει τρίο, που είπε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ο Σαπέν. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει πρόγραμμα ή αν θα το ονομαστεί σε κοινωνικό συμβόλαιο, να το πω έτσι. Ναι. Το ζήτημά μας είναι αν το χρέος θα κουρευτεί πραγματικά 50% ή τόσο που λέγανε στην αρχή, που λέγατε μάλλον, γιατί ξαναλέω ότι είσαι και στέλεχος, ή αν θα πάμε σε μια λογική που προωθούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή αυτή τη μείωση των επιτοκίων και τη παράταση απληρωμής. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προωθούσε καμία πολιτική. Προωθούσε την πολιτική φαντασία κύκλων της Γερμανίας ότι υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% τα οποία θα αποπληρώνουν το χρέος τους. Είχαν τάξει κάποιο είδους πείραγμα στα επιτόκια που δύο φορές, θυμάστε, λέγαμε να γίνουν οι εκλογές και μετά θα το κάνουν. Δεν τους το κάναν όλο αυτό, άρα είναι η μέρα με τη νύχτα. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα αστειευόμενος να πω ότι μπορεί να γίνει ένα κούρεμα και να λέμε κουρεματάκι και να το φωνάζουμε τάκι. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το τέλος της λιτότητας, η πολιτική ανάπτυξης, να πληρώσουν οι πλούσιοι φόρους, άρα κομμάτι της ανάπτυξης αυτής και κομμάτι του χρέους αυτού να επιβαρύνει τα ανώτερα εισοδηματικά. Το είπε και ο κύριος Σούλτς αυτό σήμερα, βεβαίως, να πληρώσουν βεβαίως, το μάρμαρο. Αλλά σημείο, εγώ θυμάμαι και το 2012 το Σαμαρά με το Ρομπάι, ναι, που ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τότε, να λέει το ίδιο Ρομπάι, να λέει δηλαδή για τα μονοπόλια, να λέει για τα καθεστωτικά πορτοφόλια, να λέει τέτοια πράγματα, δηλαδή πρέπει να καταπολεμηθούν αυτά. Ναι, και αμέσως, τα ίδια είχε πει και ο Μπαρόζο μετά. Και αμέσως τα μετά, είχε πει και ο Γιουγκέρ επίσης. Ναι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση αμέσως μετά εξαφάνισε τη λίστα Λαγκάρντ. Πιθανόν επειδή είναι η φίλη της πολιτική μέση. Άρα εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει εξαρτήσεις, δεν την κρατάει κανένας από πουθενά. Η βασική της εξάρτηση είναι η εντολή της 25ης Ιανουαρίου. Οπότε αυτό είναι και το όριο της πολιτικής. Άρα λέμε τέρμα στη λιτότητα, σύνδεση του τι θα γίνει το χρέος με την ανάπτυξη και όχι με αυτά τα φανταστικά πρωτογενή πλεονάσματα. Και από εκεί και πέρα μια συμφωνία για το χρέος, την οποία καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε και ο Βαρουφάκης με έναν τρόπο, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει η δουλειά την οποία θέλουμε και αυτό να είναι εύπεπτο κατά κάποιον τρόπο και στα άλλα κοινοβούλια και τα λοιπά, διότι δυστυχώς χώρες όπως είναι η Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχουν υπερεπενδύσει στο να λένε ότι είμαστε τεμπέληδες και τους τρώμε τα λεφτά και ότι η συνταγή την οποία πρότειναν ήταν η συνταγή που θα έλυνε το πρόβλημα και θα έβγαζε την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Θα χρειαστούν και αυτοί λίγο χρόνο ώστε να καταλάβουν, να παραδεχτούν και να ζυμώσουν και την κοινή τους γνώμη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τώρα. Το ξαναλέμε μάλλον, είμαστε χώρα διαφθοράς. Δεν είπαμε ότι είμαστε χώρα. Περίπου ότι ανθίφεδρα πορτοκαλέα, είπαμε. Όχι. Δεν είπαμε ότι είμαστε χώρα διαφθοράς. Είπαμε ότι κράτος διαφθοράς.
τι λέμε κράτος διαφθοράς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η διαπλοκή. Δεν όχι είχαν χώρα, την πολιτική βούληση για το κανένα. Είχε μια σειρά δομές. Ναι, βεβαίως, όλα αυτά. Ναι. Τη δημόσια διοίκηση. Βεβαίως. Άρα δηλαδή δημόσια διοίκηση είναι φθαρμένη. Μισό λεπτό. Μην πάμε τώρα στη λογική που λέγεται απαλλακτική γενίκευση. Απαλλακτική γενίκευση είναι ότι επειδή είμαστε τρεις εδώ. Γενικευμένος νομίζω ότι είναι όρος. Και ο ένας ας πούμε είναι διεφθαρμένος και οι άλλοι δύο δεν είναι. Λέμε, ναι. Εδώ γενικώς δεν είμαστε. Όχι, άλλοι είμαστε και άλλοι δεν είμαστε. Και είναι σαφές αυτό. Το προηγούμενο πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Όλες οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση από κανέναν, Γιώργο. Όχι, η Ελλάδα κυβερνά το πάντα από τους πολιτικούς εκπροσώπους της διαπλοκής, της μίζας και των φοροφυγάδων. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Γνωρίζεις και πως είναι πολυδαίδαλο το κράτος, γι' αυτό το λέω. Εσύ δηλαδή, εγώ θα κάνω μια υπόθεση εργασίας. Αναγκαστικά θα την κάνω υπόθεση εργασίας, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας. Υποθέτω λοιπόν ότι με κάποια στιγμή, σε μια εβδομάδα, δύο, τρεις, δεν υπάρχει τρόικα με την μορφή που την ξέρουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποιοι δεταλμένοι εκπρόσωποι των τριών θεσμών οι οποίοι μας έχουν δανείσει και οι οποίοι αξιολογούν το κοινωνικό συμβόλαιο. Όχι το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσένα ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ως δημοσιογράφου που καλύψει τα προηγούμενα χρόνια τη δράση των προηγούμενων κυβερνήσεων σε ικανοποιεί. Υπόθεση εργασία, ξαναλέω, εκ των πραγμάτων. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε κάποιο κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν έχουμε καταλήξει αν θα υπάρχει κάποιος θεσμός ο οποίος θα το παρακολουθεί. Δεν έχουμε καταλήξει στο τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτός ο θεσμός, αν θα είναι στην Ελλάδα, αν θα αποτελείται από Έλληνες ή από ξένους, αν θα είναι θεσμός ο οποίος θα αποτελείται από εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών θεσμών. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Τώρα αλλά, θεσμών είναι και, αλλά, και ναι. Οι παρόντες, έτσι. Ναι, ναι. Το δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, ναι, δηλαδή, ναι, να το πω. Κάποιος τους είπε να έρθουν. Βεβαίως, το πρόβλημα με τους παρόντες δεν είναι ότι έρχονται εδώ, έχουν μία συμπεριφορά η οποία είναι περιφρονητική και μας κοστίζουν και ένα κάρο λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται εδώ και επιβάλλουν ή παρακολουθούν την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο 25 Ιανουαρίου δηλαδή, τελείωσε. Αν το παρακολουθήσουν κάπου αλλού και όχι εδώ. Και δεν έχουμε αυτό, το οποίο το είχαμε επισημάνει πολλές φορές και εδώ πέρα. Να μπαίνουν οι κάμερες, να ασχοληθούν από πίσω στα Υπουργεία Οικονομικών, στα Υπουργεία Εργασίας, από εδώ, από εκεί, σουξουμούξου. Αν όλα είναι διαφορετικά, δηλαδή είναι αν όλα είναι διαφορετικά και το τελικό ναι, αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Να σου πω ότι και εσύ σχολίαζες στα ίδια τραπέζια εδώ πέρα, Σκάι, μας που σχολιάζαμε και λέγαμε πόσο πλασματικό, προσχηματικό και εν τέλει επικοινωνιακό είναι να πάνε με την Τρόικα στο Παρίσι. Τώρα το ίδιο μου λες εσύ, ότι θα σε ικανοποιήσει. Όχι. 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 Αυτό ίδιο λέμε. Όχι. Λέω το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο λες. Λέω ότι η Τρόικα ήταν ένα πράγμα το οποίο επέβλεπε μια πολιτική καταστροφής. Άρα, με το τέλος της πολιτικής καταστροφής τελειώνει και η Τρόικα. Εάν πάμε σε μια συμφωνία η οποία να έχει και ένα σκέλος επίβλεψης, δεν ξέρουμε αν θα πάμε σε μια συμφωνία που θα έχει ένα σκέλος επίβλεψης, αλλά αν είναι μια σούπερ συμφωνία με ένα σκέλος επίβλεψης, θα το δω διαφορετικά. Αν είναι μια κακή συμφωνία με ένα σκέλος επίβλεψης, όπως ήταν η Τρόικα και το πρόγραμμα του Μνημονίου, προφανώς είναι διαφορετικό. Άρα, με μια σούπερ συμφωνία, αλλά υπάρχει επίβλεψη, δεν μας πειράζει. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία ζητάνε, αν δεν έχουμε λιτότητα, αν έχουμε μια συνεργασία, ας πούμε. Ξέρεις, γιατί η Τρόικα θα επιβλέπει μεταξύ άλλων αυτό που λες, εγώ προσχωρώ και μακάρι να γίνει. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς που απέφυγε κάτι τέτοιο. Αλλά αν προσχωρήσω αυτό που λες, καταλαβαίνω ότι η Τρόικα θα επιβλέπει κάτι περίπου που αφορά σε διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα και πώς αυτός λειτουργεί και με πώς λειτουργεί, σε αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, όπως θες πες το. Όχι. Στην ίδια θέματα. Επίβλεψη, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Επίβλεψη με την έννοια της επίβλεψης δεν θα υπάρχει. Εάν φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός θεσμός με τον οποίο θα σου λέει με αυτούς θα συνεργάζεστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε συμφωνήσει και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, το η βλέπουμε. Δική μου η ευχή αλλά, είναι αλλά αυτό το, να μπορέσει το εθνικά, να αξιοπρεπέ πράγμα είναι τελειωμένο. Η νέα κυβέρνηση τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά στο κράτος. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά για την παρουσία σας στο μαγκαζίνο του Sky. Τώρα να δούμε την Ανά την Ηλιοπούλου.